Υποκαθεστώς φόβου και αγωνίας λειτουργούν καθημερινά φαρμακοποιοί και ασθενείς στην Κρήτη, καθώς ο γολγοθάς της ελλείψης των φαρμάκων φαίνεται πως δεν έχει τέλος. Οι τρομακτικές ελλείψεις αγγίζουν όλα τα σκευάσματα, με την ανησυχία να εντείνεται εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία θεραπευτική κατηγορία που να μην έχει ελλείψεις, που σημαίνει όλες. Έχουμε σοβαρότατες ελλείψεις σε οφθαλμολογικά σκευάσματα, έχουμε σοβαρότατες ελλείψεις σε σκευάσματα για το ζαχαρόδι διαβήτη, για αντιπερτασικά, νευροληπτικά φάρμακα, τα οποία πιάνουν πολλές διαφορετικές με τα υποκατηγορίες θεραπείας, φάρμακα που έχουν να κάνουν με τις αντιβιώσεις. Και έχοντας μπροστά μας ένα χειμώνα, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα είναι και τι επιδημιολογικά στοιχεία θα έχουμε, μας δημιουργεί έξτρα αγωνία και άγχος για το αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων θα βρούμε αυτή τη στιγμή ελλείψεις. Αυτά που μας προβληματίζουν κυρίως είναι τα φάρμακα τα οποία δεν έχουν γενώσιμο ή κάποιο άλλο παρόμοιο φάρμακο για να μπορέσεις να δώσεις εναλλακτικά μια αλλαγωγή. Συγκεκριμένα σκευάσματα που βρίσκονται με το σταγονόμετρο, που αφορούν σοβαρότερες περιπτώσεις όπως του διαβήτη, των παιδικών αντιβιώσεων και των ογκολογικών ασθενών, θέτουν ουσιαστικά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με τους φαρμακοποιούς να κρούν καμπανάκι κινδύνου. Έχουμε αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Θα μιλήσω για το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, με αντιβιωτικές αγωγές που αφορούσαν κυρίως παιδιά, των οποίων μπορεί να είχαμε ένα κουτί αντιβίωσης αντιβιωτικού ενεωρήματος μέσα στο φαρμακείο και να χρειαζόμασταν τρία για να ολοκληρώσει το παιδί τη θεραπεία την οκταήμερη, τη δεκαήμερη του βάσει της δόσης του. Με άλλο θέμα μετά που έχουμε και αγωνία είναι επίσης με τους ανθρώπους με τις αγωγές για το διαβήτη. Σύριγγα, στυλό, για να δούμε πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες τους, να μην μείνει κανένας ακάλυπτος στο κομμάτι της θεραπείας του που δεν επιτρέπεται. Για έναν ογκολογικό ασθενή, πόσο σοβαρό είναι να του πεις ότι δεν μπορώ να σου βρω την αγωγή σου ή την οποία πρέπει να ξεκινήσεις αύριο. Παρά το γεγονός ότι η αναστολή των εξαγωγών έδωσε μια ανάσα στην ήδη δυσβάστακτη κατάσταση, οι ειδικοί τονίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό, ζητώντας περαιτέρω ενέργειες από την πολιτεία. Οι παρεμβάσεις λοιπόν της πολιτείας δεν πρέπει να αφορούν απλά τις περιόδους που έχουν μεγάλη έξαρση των ελλείψεων, πρέπει να αφορούν μια διαφορετική προσέγγιση στη φαρμακευτική πολιτική. Διοικητικού τύπου παρεμβάσεις στις πολιτείες δεν θα είναι αρκετές, όπως η απαγόρευση των εξαγωγών. Κανονικά θα έπρεπε να συνεχίσουν να συνεχίσει η αναστολή των εξαγωγών, δηλαδή να συνεχίσει η απαγόρευση, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει έναν αέρα στο κομμάτι της αγοράς, βέβαια δεν είναι το μόνο πρόβλημα.